με μια διαδικασία express ως θέμα προσψήφιση για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΠΑΘΜΑΗ, του Δημοτικού Οργανισμού στο Ηράκλειο που ασχολείται με την κοινωνική πολιτική στο χώρο της προσχολικής αγωγής, επιχειρείται απόψε στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου να καταργηθεί το Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας ΑΜΕΑ, δομή που δημιουργήθηκε σε ιδιοκτησία της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσα στο Κέντρο Αποκατάστασης στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου για τη φιλοξενία νηπίων με ειδικές ανάγκες. Η παραχώρηση έγινε το 2012 από τη ΔΥΠΕ στο ΔΟΠΑΘΜΑΗ με χρήση δάνειο και σήμερα για την αλλαγή χρήσης πέραν της ψήφισης που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε καν η ΔΥΠΕ δεν έχει ενημερωθεί. Αυτή τη στιγμή η ειδική αγωγή έχει πρόβλημα στο Ηράκλειο όπως και παντού. Αλλά ειδικά με τις δομές, με τα κτίρια, οι υποδομές δεν μπορούν να αναδεχτούν άλλα παιδιά, είναι χωρισμένοι. Η συγκεκριμένη δομή, μοναδική για το Δήμο Ηρακλείου, που οδεύει προς κατάργηση, είχε δημιουργηθεί για τη μετεστέγαση του ειδικού παιδικού σταθμού του Δήμου Ηρακλείου ως πρώτο κέντρο ολοκληρωμένης φροντίδας που θα φιλοξενούνταν παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών, ΑΜΕΑ, όπου κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους θα τους παρέχονταν πλήρης διατροφή και φροντίδα, αλλά και ειδική αγωγή για την προώθηση λύσης των κινητικών και νοητικών προβλημάτων τους. Η απόφαση να καταργηθεί η δομή συνοδεύεται από την απόφαση για δημιουργία στον ίδιο χώρο ενός κλασικού βρεφικού σταθμού, χωρίς κανείς να μπορεί να απαντήσει αν είναι εφικτό χωρίς ενημέρωση να αλλάξει χρήση χώρος που παραχωρήθηκε με χρήση δάνειο για ένα συγκεκριμένο σκοπό από έναν κρατικό φορέα και να χρησιμοποιείται επίσημα για έναν άλλο σκοπό. Την ίδια ώρα, αγωνία για τα παιδιά με αναπηρίες εκφράζουν οι γνωρίζοντες, με την προϊσταμένη του ΚΕΣΥ να εξηγεί ότι κυρίως τα νηπιαγωγεία έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους και η φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού παιδιών είναι εξ ορισμού αδύνατη, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχουν και οι απαραίτητες υποδομές. Υπάρχει πρόβλημα. Οι νηπιαγωγοί, οι συνάδελφοι δεν δέχονται άλλα παιδιά, όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών αυτών με βάση το χώρο.